Την πρώτη άδεια στην χώρα μα διανομή θερμική ενέργεια από το γεωθερμικό πεδίο χαμηλή ανθαλπία ισχύω 9,8 ΜΒ, η οποία φέρει την υπογραφή του Υπουργού Περιβάλλοντο και Ενέργεια Γιώργου Σταθάκη, εξασφάλισε ο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Η απόφαση αναρτήθηκε στην διάβια του Υπουργείου Περιβάλλοντο και Ενέργεια. Προηγήθηκε η γνωμοδότηση-αδειοδότηση η η ομόφωνη τη Ολομέλεια τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια και ακολούθησε στοχευμένη υπουργική απόφαση για την αδειοδότηση πλέον την τελική του γεωθερμικού πεδίου της Τραϊανούπολης, Ανθιαρίστινο, από τον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Σταθάκη, ε, μια διαδικασία που είναι η πρώτη φορά που γίνεται στη χώρα μας και μας δίνει το δικαίωμα για όλη τη διάρκεια της, μισθ, της μίστοσης του γεωθερμικού πεδίου που είναι στα 35 χρόνια, ε, η διάρκεια της αδείας είναι για 35 χρόνια, οπότε ανοίγονται ...πολύ δρόμοι πλέον για την εκμετάλλευση του γεωθερμικού μα πεδίου για νέα έργα και νέε χρηματοδοτήσει. Πρόκειται για ένα τεράστιο περιουσιακό στοιχείο για τον Δήμο Αλεξανδρούπολη, καθώ το έργο που θα υλοποιηθεί θα χρησιμοποιηθεί για θερμοκηπιακέ χρήσει, ενώ η ιδιαιτερότητά του είναι ότι θα χρησιμοποιηθεί και σε δημοτικά κτίρια. Το επόμενο βήμα είναι η χρηματοδότηση του έργου από το ΕΣΠΑ, προπολογισμού 6.700.000 ευρώ. Η πρώτη χρηματοδότηση την οποία ήδη έχουμε ζητήσει για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ είναι 18. 8 χιλιόμετρα δίκτυα τηλεθέρμανσης που έχει σε τρία σημεία για θερμοκηπιακές χρήσεις, για παραγωγικές επενδύσεις και σε αυτό το έργο η ιδιαιτερότητα είναι ότι έχουμε και μία σειρά από δημοτικά κτίρια τα οποία πάμε και σε αστική τηλεθέρμανση για την απεξάρτησή μας από το πετρέλαιο και να μην ξοδευόμαστε να χρησιμοποιήσουμε στα κτίρια μας την γεωθερμία. Αυτή τη στιγμή, όπω είπαμε, είναι μόνο για τα δημοτικά κτίρια και για, τα... για τι θερμοκηπιακέ εγκαταστάσει. Ένα άλλο έργο το οποίο δουλεύουμε σε συνεργασία με, την, με το κέντρο ανανεώσιμων πηγών ενέργεια και το τελευταίο διάστημα να σα δώσω και την είδηση ότι μιλάμε και με την ΔΕΗ Ανανεώσιμε. Αν μπορέσουμε να τα καταφέρουμε, γιατί είναι η επιθυμία και των δύο φορέων να συνεργαστούν με το Δήμο Αλεξανδρούπολη, να προβούμε στην περιοχή μα και στην πρώτη ηλεκτροπαραγωγή, γύρω στα 3 ΜΒ. Χ, και αυτή η ισχύ φτάνει για, για τα χωριά της Άνθιας, του Αριστίνου και του Λουτρού, για 2.000 κατοίκους, για τη θέρμανση όλων των οικειών που την άδεια την, άδεια την έχουμε, δεν χρειάζεται να ξαναεκδώσουμε άλλη άδεια, απλά μια τροποποίηση στη ρυθμίστικη αρχή ενέργειας και ο Δήμος Αλεξανδρόπολης πλήρει όλες τις προϋποθέσεις.